να συνομιλούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έτσι ακριβώς, με την Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, την κυρία Αθηνά Κόρκα. Καλημέρα, κυρία Κόρκα. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βακιάρη, κύριε Σουκαρά, και στο μέσο, στους ακροατές σας φυσικά, και στο μέσο που εκπροσωπείτε. Ευχαριστούμε σας πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Κόρκα, για πείτε μας, έχουμε θεματάκια, έχουμε συμφωνίες, βλέπουμε για το φωτισμό του στην Ακροκόρινθο, τι γίνεται, τι υπογράφηκε χθες. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ, γιατί αντιλαμβάνομαι γιατί αρχίζετε τη συζήτησή μας από τον ηλεκτροφωτισμό. Είναι κάτι που... είναι μια πολύπατη ιστορία. Έτσι, ακριβώς. Ανάγεται στο παρελθόν. Ακριβώς. Κάτι που το έχουμε δει και μας άρεσε και κάποια στιγμή λυπηθήκαμε για την εξέλιξη. Δεν το προλάβαμε, κυρία Μπεκιάρ, και λίγο ένα σημείο, ναι, ναι. Το θαυμάζαμε από τα σπίτια μας και δεν το προλάβαμε τότε, ναι. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν και επιθυμία του Περιφερειάρχη αλλά και όλων εμάς να ηλεκτροφωτιστεί αυτό το σημαντικό ιστορικό μνημείο Ακροκόρινθος της Κορίνθου, διότι αφορά όχι μόνο τον νομό μας, όχι μόνο την Κορινθία, αλλά και ολόκληρη την Πελοπόννησο. Υπάρχει λοιπόν μία συζήτηση με ειδικούς στον τομέα του φωτισμού. Και φυσικά όταν λέμε ειδικούς δεν εννοούμε μόνο ηλεκτροφωτιστή. Το ζήσαμε αυτό στο παρελθόν, αλλά ένας φωτισμός ο οποίος, όπως και χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος ήταν στην τηλεδιάσκεψη παρόν στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας μαζί με όλους εμάς και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εκείνο που επιθυμούμε να υπάρχει ένας φωτισμός που να αναδεικνύει αυτό το ιστορικό μνημείο, αλλά με σεβασμό και προς το περιβάλλον. Και η κυρία Ντεκό, που είναι ειδική σε αυτά, αυτό επεσήμανε, ότι εμάς η δουλειά μας είναι να αναδείξουμε τα έργα των ανθρώπων, δηλαδή τα μνημεία, χωρίς να ενοχλήσουμε όμως το φυσικό περιβάλλον που είναι η βράχη και όλα αυτά. Το ιστορικό αυτού του έργου το γνωρίζουμε όλοι, να μην επανέλθουμε επί σειρά ετών. Ευελπιστούμε τώρα με κάποια αντίστοιχη σύμβαση, όταν ολοκληρωθεί και η ερευνητική προμελέτηση που μπορεί να κάνουν, είναι μια έρευνα αρχικά, ώστε να δώσουμε να γίνει ένα έργο που θα μας το αναφέρει, μελέτη, κατασκευή, όταν έρθει η ώρα τους. Έτσι έγινε ακριβώς και το κάστρο της Μονεμβάσιας που υλοποιείται τώρα. Δηλαδή, για να δώσουμε να καταλάβουμε, γίνονται διάφορα τεστ με διάφορους φωτισμούς, με διάφορους προβολείς, για να δουν αυτό που ταιριάζει στο τοπίο την ώρα που πρέπει, την νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια διαδικασία, είναι και μεγάλο το κάστρο, μεγάλο το μήκος του, αλλά ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί, θα πω το συντομότερο δυνατόν, γιατί αν είναι η επόμενη ερώτησή σας, πότε, το συντομότερο δυνατόν, το θέλουμε χωρίς. Είναι η επόμενη ερώτηση του κόσμου, κυρία Κόρκα. Είναι η επόμενη ερώτηση του κόσμου μάλλον, όχι δική μας. Έτσι, έτσι. Μα να σας πω κάτι. Όλοι οι φορείς, οι πάντες, απλοί πολίτες, επί 3 χρόνια τώρα κοντά, 2,5 που είμαστε σαν Περιφερειακή Αρχή, επειδή είχα την ιδιότητα της Αντιπεριφερειάρχου Πολιτισμού, το ρωτούσαν στην πρώτη τους ερώτηση. Ναι. Ναι, το συντομότερο δυνατόν, δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες για κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό ακόμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Ωραία, χθες όμως ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ωραία, αφήνουμε λίγο χρόνο λοιπόν για το κομμάτι του Ακροκορίνθου και πολύ καλά, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Και χθες να είχε γίνει το έργο, θα ήταν πολύ καλύτερα και για όλους, και για τον νομό και για την Πελοπόννησο. Σωστά, κυρία Μπεκιάρη. Ωραία, όμως χθες είχαμε υπογραφή σημαντικών συμβάσεων από τον Περιφερειάρχη και από εσάς. Πείτε μας ακριβώς για το βραχάτι, για το λευτικό του βραχατίου, για τον κόμβο γκά που μας ενημερώσατε, τι είχαμε. Όταν ο κύριος Περιφερειάρχης έρχεται σε μια περιφερειακή ενότητα, ειδικά στην Κορινθία που είμαι αρμοδία για να μπορώ να πω, ετοιμάζονται από τις τεχνικές υπηρεσίες αφενός μεν συμβάσεις, οι οποίες είναι με εργολάβους, για τις υπογράφει ο ίδιος και ο αντίστοιχος εργολήπτης. Κάθε φορά, αυτό έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα, αλλά ταυτόχρονα και όποιες προγραμματικές συμβάσεις απαιτούνται με τους Δήμους για να εκτελεστούν έργα. Χθες ειδικά είχαμε δύο σημαντικές συμβάσεις για δύο σημαντικά έργα.
έργα που έχουν μεγάλη σημασία. Η μία ήταν στον κόμβο Γκά των Αθηκίων. Να μην θυμίσω το δυσάρεστο γεγονός ότι πόσες ζωές έχουν χαθεί με εκείνη την αριστερή στροφή προς Αθήκια στην πορεία των χρόνων ή τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Ήταν η πρωτοβουλία και του ιδίου του Περιφερειάρχη και εμάς ως Περιφερειακή Ενότητα να φτιαχτεί εκεί ένας κόμβος κατευθυντικός που να μπορεί χωρίς να υπάρχει πρόβλημα να πηγαίνει ο άλλος στην στροφή των Αθηκίων, να μην χρειάζεται στη μέση του δρόμου αριστερή στροφή και όλα τα υπόλοιπα. Υπέγραψε λοιπόν με τον Εργολάβο αυτό το έργο, εργολαβική σύμβαση, το οποίο θα γίνει άμεσα. Θεωρούμε ότι θα μπορεί να είναι και έτοιμο και μέσα στο καλοκαίρι, ούτως ώστε να αποκατασταθεί αυτή η εκκρεμότητα. Αν δεν το συνδέσουμε και με άλλο θέμα που προχωράμε οδικό αυτού του δρόμου, αυτή η παλιά επαρχιακή, χωρίς τη λέξη παλαιά, η επαρχιακή οδός που συνδέει σημαντικά χωριά του τόπου μας και με ιστορία, το Αθήκια, το Χιλιομόδι και πηγαίνουμε προς Άγιο Βασίλη, Δερβενά και Ανεμαία, να αποκατασταθεί. Ταυτόχρονα όμως και για την περιοχή του Βέλου Βόχας, το αλιευτικό καταφύγιο το γνωρίζετε όλοι και εσείς και εμείς, ένα έργο και αυτό πολύπατο επί σειρά ετών κατά το παρελθόν, χρόνων, το οποίο δεν μπορούσε να επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίο έγινε. Ναι. Τι είναι το αλιευτικό καταφύγιο? Σαν ένα μικρό λιμάνι, μικρή μαρίνα που να είναι ανεποδιασμού για τα σκάφη, που να είναι παρκαρίσματος ή δεν θυμάμαι τη λέξη της ναυσιπλοείας, ότι δένω το σκάφος μου, αλλά να υπάρχει ηλεκτροφωτισμός, να υπάρχει παροχή νερού, ρεύματος και όλων αυτών που χρειάζεται. Το Βραχάτι ξέρουμε όλοι ότι είναι η παραλιακή μας πόλη του Δήμου, έτσι, που είναι το στολίδι του τουρισμού. Από εκεί και πέρα ολοκληρώνεται αυτό το μεγάλο έργο του αλιευτικού καταφυγίου με τα ζητήματα αυτά τα οποία είχαν μείνει από το παρελθόν, ούτως ώστε να αποδοθεί προς τους επισκέπτες, να αποδοθεί προς τους επαγγελματίες, προς τα σκάφη που έρχονται, και φυσικά αντιλαμβανόμαστε όλοι ανάδειξη είναι αυτό της περιοχής μας και ανάπτυξη της περιοχής μας. Κυρία Κόρκα, ταυτόχρονα προηγούμενη εβδομάδα, αν μου επιτρέπετε να πω, υπήρχαν πάλι δύο σημαντικές συμβάσεις με εργολήπτες και αυτή τη φορά, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά, θα προσπαθήσω όλος ο ποιος είναι τάμπορο να πω το τώρα είναι που αρχίζει να υλοποιείται η περίφραξη με τη σύμβαση που φτάσαμε στο όριο της σύμβασης με τον εργολάβο, με τον εργολήπτη που θα κάνει την περίφραξη του καναλιού της Διόρυγας. Ταυτόχρονα όμως υπεγράφει και μια σημαντική σύμβαση με τον εργολάβο, δύσκολο έργο θα πω, της ανάδειξης του αρχαίου Διόλκου. Ο αρχαίος Διόλκος, ένα έργο ΕΣΠΑ που άρχισε νομίζω από το 2019, είχε τρία κομμάτια. Το ένα κομμάτι ήταν της εφορίας αρχαιοτήτων, η αποκατάσταση, εκείνο το κομμάτι του Διόλκου, εκείνο που υπάρχει. Γιατί αυτό έχουμε, αυτό θα αναδείξουμε. Έτσι. Η Διόλκος ανάρχιζε από το Λέχιον και έφτανε μέχρι το λιμάνι, το σημενό Καλαμάκι. Αυτή έχει χωθεί και υπάρχει στη γη μας κάτω από τα μπάζα της Διόρυγας. Εκτός από ένα κομματάκι που υπάρχει μέσα στη Διόρυγα. Αφού έκανε τη δουλειά της στο πρώτο κομμάτι, εφορία αρχαιοτήτων, του καθαρίσματος, της καταγραφής των λίθων κλπ. Ναι. Μένει το δεύτερο κομμάτι, τεχνικό έργο, που γίνεται με την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών και της εφορίας αρχαιοτήτων, των δικών μας τεχνικών υπηρεσιών. Είναι ένα έργο το οποίο θα βγουν λίθοι που βρίσκονται μέσα στο βάθος της κήτης, του καναλιού. Είναι ένα έργο και λιμενικό, δύσκολο έργο, το οποίο ευελπιστούμε να υλοποιηθεί άμεσα και μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό το οποίο πρέπει, όσο η Διόρυγα είναι κλειστή τώρα μέχρι τον Ιούλιο, και ό,τι μείνει να μπορούμε να το συνεχίσουμε από τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει εκεί το κομμάτι το τρίτο των εναλλήλων αρχαιοτήτων, αρχαιολογικό κομμάτι, το οποίο έπεται. Δηλαδή με ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με την δημοπρασία του δεύτερου έργου, δεν μπορούσε να προχωρήσει και το τρίτο κομμάτι. Και το τρίτο κομμάτι, οπότε προχωράει αυτό. Ναι, αναχαιτίζεται. Ναι, 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 ναι. Τα έργα ΕΣΠΑ έχουν ολοκλήρωση και απορρόφηση χρημάτων των κονδυλίων έως τον Δεκέμβριο του 2023. Mm. Και φυσικά για να ολοκληρωθεί η απορρόφηση πρέπει να έχει τελειώσει το έργο από το Σεπτέμβριο.
για να γίνουν οι διαδικασίες, να υπάρχει απορρόφηση των χρημάτων. Ναι, είναι χρονοδιάγραμμα που υπάρχει. Έτσι. Οπότε μέσα σε αυτό το χρονοδιάγραμμα ήταν ένα έργο που μας είχε αγχώσει. Το παρακολουθούσα και εγώ προσωπικά σαν Κορινθία από το τομέα του πολιτισμού που ήμουν μέχρι τον Δεκέμβρη. Αλλά νομίζουμε ότι ακόμα το προλαβαίνουμε και τώρα αυτό το έργο θα υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στις προθεσμίες που πρέπει. Γιατί ξέρετε, κυρία Μπεκιάρη, το βασικό είναι να τελειώσει κάτι και να τελειώσει έγκαιρα και να αποδοθεί στον επισκέπτη. Ναι, το θέμα είναι να ολοκληρωθεί. Να ολοκληρώνονται πάντα τα έργα για να πούμε και εμείς ότι ολοκληρώθηκε το έργο και το παραλάβαμε όπως θα έπρεπε να το παραλάβουμε. Ο σκοπός ποιος είναι? Η απόδοση στον επισκέπτη ή η απόδοση στον πολίτη, όπως και τα δικά έργα που γίνονται τώρα που έφτιαξε ο καιρός, θα πω, γιατί από τον Ιανουάριο ζήσαμε ένα δύσκολο χειμώνα και μεταξύ αυτών είναι και της περιοχής του Βέλου Βόχας, αυτό βοχαϊκό σουλινάρι, χαλκή, αρχαία νεμαία με γύρισμα από τη Στιμάγκα, είναι να γίνουν το συντομότερο δυνατόν να αποδοθεί στον κόσμο. Υλοποιούνται έργα τα οποία είχαν προχωρήσει, οι διαδικασίες τους είχαν μείνει στη μέση από τον Νοέμβρη. Οπότε ολοκληρώνονται τώρα. Ολοκληρώνονται τώρα και αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί η Κορινθία μας το καλοκαίρι είναι τουριστική και ελπίζουμε φέτος να έχουμε περισσότερο τουρισμό. Ελπίζουμε φέτος μετά τα 2,5 χρόνια να βοηθήσει. Ο τουρισμός είναι ένα προϊόν που βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην οικονομία στα δύσκολα που ζούμε. Κυρία Κόρκα, μπορούν οι πολίτες να απολαύσουν και οι επισκέπτες. Αντώνη, κυρία Κόρκα, είστε χήμαρος, μπορώ να πω, και μας πήρατε μονότερμα, αλλά... Με συγχωρείτε. Όχι, εντάξει, όχι. Με την καλή έννοια πάντα, με την καλή. Εσείς μου δώσατε το ένα. Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Μου έχουν δημιουργηθεί δύο ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με, με την περίφραξη στη Διώρυγα. Γιατί αυτό το έργο καθυστέρησε τόσο πολύ, ενώ είναι ένα τόσο σημαντικό έργο για την ασφάλεια? Θα θυμάστε, ίσως επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε όλα τα γεγονότα, στην πορεία των 2,5 χρόνων είχε ξεκινήσει η παρέμβασή μας στον ιωστισμό με πρωτοβουλία του ιδίου του Περιφερειάρχη, του Παναγιώτη Νίκα, ότι έχουμε υποχρέωση. Δεν έχει σημασία αν η περιφέρεια έχει σχέση με τον ιωστισμό, η περιφέρεια έχει σχέση με όλα τα μνημεία και με όλα τα ζητήματα που αφορούν την ολότητά της. Να περιφραχτεί ο ιωστισμός και ειδικά μετά από γεγονότα τα οποία ζήσαμε και με νεαρό παιδάκι έφηβο και τα λοιπά, να μην ήδη όλοι τα θυμόμαστε. Ναι. Από εκεί και πέρα, από την ώρα που υπάρχει μία σκέψη μέχρι την ώρα που υλοποιείται, περνάει ένα χρονοδιάγραμμα. Ίσως κάποιοι από μας, από το πάθος τους να αναδείξουν ένα έργο, να έδωσαν και χρονοδιαγράμματα και το 2020 και το 2021. Η ουσία είναι ότι εξασφαλίζονται τα χρήματα με όλες τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, εξασφαλίζεται η μελέτη, προχωρούν οι εγκρίσεις που απαιτούνται από Οικονομική Επιτροπή και από τους τομείς τους οποίους απαιτούνται, και εδώ είναι σύμβαση και με την ΑΕΔΙΚ, γιατί αυτό το σημαντικό μνημείο ανήκει στο Υπερταμείο αλλά και στη Διώρυγα, να γίνουν αυτές οι συμβάσεις, εμπλέκεται και ο Δήμος και να μπορούμε να αποδοθεί. Τώρα ήρθε η ώρα. Ξεκινά. Έτσι, ναι, έτσι, δεν έτσι. Μπορώ εγώ να πω. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ ή δεν ακούσατε ποτέ το 2020 όταν το πρώτο αναφέραμε ότι θα γίνει τότε και θα τελειώσει. Σε ένα τότε. Χρόνο θα έχει τελειώσει. Είναι σημαντικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν ένα-ένα. Τα βήματα είναι γνωστά. Πρέπει να γίνουν και ξέρουμε ότι έτσι λειτουργούν. Χωρίς να διαφορούν, το αντίθετο ακριβώς. Οι τεχνικές μας υπηρεσίες που έκαναν τη μελέτη την έκαναν το συντομότερο δυνατόν. Εμπλέκεται η εφορία αρχαιοτήτων. Είναι ο διελογός δίπλα. Ναι, αυτό που είπατε, είναι ο Δήμος, είναι και πολύ φορείς μου. Ναι. Στην υλοποίηση του έργου είναι το μεγάλο έργο της αποψήλωσης, της ελάφρυνσης, να πω τη σωστή έκφραση, των πρανών. Ναι, αυτό που γίνεται τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και το κομμάτι θα μείνει δηλαδή όσο δουλεύεται το έργο της ελάφρυνσης των πρανών, για να γίνει μετά. Ναι, θα γίνει αμέσως μετά, όταν ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο το οποίο γίνεται από το Υπουργείο στη Διώρυγα. Και μία δεύτερη ερώτηση και τελευταία θέλω να σας κάνω, σχετικά με το αλλιευτικό καταφύγιο στο Βραχάτι. Δεν μας είπατε καθόλου για χρονοδιάγραμμα. Και γιατί το λέω αυτό?
Το λέω αυτό διότι για το αλλιευτικό καταφύγιο έχουν δοθεί κατά το παρελθόν πάρα πολλά χρονοδιαγράμματα, τα οποία έχουν πέσει έξω. Γενικά είναι ένα έργο το οποίο έχει απογοητεύσει την τοπική κοινωνία. Ναι. Επειδή είναι ένα μέρος αυτό το λιμάνι του Βραχατίου που και η Γιάννα το ξέρει, για μας που ζούμε εκεί και είμαστε από εκείνη την περιοχή, ήταν η περιοχή της Βόλτας των παιδικών μας χρόνων, των σχολικών εκδρομών, είναι ένα μέρος που μας αρέσει. Το παρακολουθούσα και εγώ στην πορεία των χρόνων και στις καθυστερήσεις, χωρίς να έχω κάποια ιδιότητα φυσικά τότε. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι για να ολοκληρωθεί το έργο πρέπει να έχει φως, πρέπει να έχει παροχή προς τους ανθρώπους οι οποίοι θα αφήνουν τα χύπλωά τους ή τα σκάφη τους εκεί, και αυτό το πράγμα είναι να γίνει. Για να μην ειλικρινείς, ζητώ συγγνώμη, δεν θυμάμαι να πω απ' έξω στη σύμβαση τι χρονοδιάγραμμα δίνεται, αλλά σίγουρα θα είναι μικρό. Μπορώ να επανέλθω, δεν το έχω ακριβώς μπροστά μου, αν είναι 10 μήνες, 8 μήνες. Συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης και με τον εργολάβο, με τον εργολήπτη. Αυτά είναι στη σύμβαση. Δεν συγκράτησα για να σε απαντήσω. Τότε θα είναι ένα έργο για του χρόνου, βέβαια. Δεν είναι τώρα άμεσα κάτι. Άμεσο, να το προλάβουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι αποκλείεται. Το καλοκαίρι είπαμε ακριβώς. Ναι, ναι. Πολύ σωστά το θέτετε και εσείς και ο κ. Ζουκαράς. Το θέτετε σωστά. Ότι το καλοκαίρι είπαμε ότι να έχει ένα 1,5 μήνα κενό. Ναι. Ναι, καταλαβαίνετε, γιατί είναι τουριστικό το παραλιακό μας Βραχάτι. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωστόσο, έχουμε πολιτιστικά. Δύο πολιτιστικά, πείτε μου, τι ακριβώς έχουμε μέσα συλλόγους, τι κάνουμε από εδώ και πέρα σαν περιφέρεια. Όσον αφορά για έργα πολιτιστικά, δουλεύονται όλα τα πολιτιστικά έργα. Ό,τι είχατε αφήσει σαν αντιπεριφερειάρχης εσείς. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε βάλει και δύο μικρά έργα που είναι εμβληματικά. Ένα μνημείο, λέγεται Μνημείο Ρητοϊτών στα Θήκια, δουλεύεται τώρα, είναι να τελειώσει σε ένα μήνα περίπου, όπως και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στη Χλιωμόδη. Είναι εμβληματικά έργα αυτά, τα οποία θέλουν και πια μεγαλύτερη εξειδίκευση. Ήδη τελείωσαν οι διαδικασίες, υπογράφηκε με εργολάβους και ήδη δουλεύεται. Δουλεύουμε μέσα αυτή τη στιγμή για να ολοκληρωθεί. Φυσικά τα έργα, αν αναφέρεστε στις πολιτικές εκδηλώσεις, χαιρόμαστε από το γεγονός ότι τούτη την ώρα, φέτος δηλαδή, ευελπιστούμε να γίνουν περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Περάσαν τα δύο χρόνια, αυτά τα δύο καλοκαίρια, τα προβληματικά της πανδημίας. Ναι, ναι. Και προσπαθούμε και εμείς σαν Περιφερειακή Ενότητα και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου να είμαστε αρρωγοί σε αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Κυρία Κόρκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα.